κανένα στοιχείο δεν οδηγούσε στην άποψη ότι ο κατηγορούμενος είχε πρόθεση να αφαιρέσει τη ζωή τρόμα. Είχαν ξαναπάει το μεσημέρι σπίτι του, ξαναπήγαν το βράδυ, γάβιζαν ανηλαιώς τα σκυλιά, ήταν μέσα σε ερημική περιοχή, διότι αυτό δεν σας το είπα προηγουμένως. Το πιο κοντινό σπίτι από το δικό του εκεί και της οικογένειάς του γενικώς είναι 300 μέτρα. Είναι ερημική περιοχή, φοβήθηκε ο άνθρωπος, πήρε την καραμπίνα, βγήκε έξω, είπε κρατάω καραμπίνα, φύγεται. Παρά τα αυτά δεν φεύγανε και ο άνθρωπος πυροβόλησε στον αέρα και όχι στην κατεύθυνση που περνούσαν τις σκιές. Δυστυχώς στο σημείο που πυροβόλησε υπήρχε και ένας άλλος εκτός από αυτούς που περνούσαν τις σκιές τους και λόγω της διασποράς των σκαγιών, διότι ο πυροβολισμός ήταν σε απόσταση 41,5 μέτρα που σημαίνει διάμετρο των σκαγιών με τον οποίο πυροβόλησε ο άνθρωπος αυτός 1,80 περίπου. Το γεγονός ότι από τα σκάγια, 39 σκάγια είχε, όπως καταλαβαίνεις, όχι όπως καταλαβαίνεις, το συγκεκριμένο βλήμα. Είχε 39 σκάγια. Από τα 39 αυτά σκάγια, ένα εξ αυτών είχε μία επιπόλαιο τραυματισμό στον ώμο, δεξιό ώμο του θανασίμου σταυματιστρέντος και ένα στο δεξιό μέρος του λαιμού, όπου εκεί πλέον τρύπησε η αρτηρία. Με συνέπεια από την αιμορραγία, ο άνθρωπος να πεθάνει. Αυτό τι δείχνει όταν πυροβολεί και έχει 39 σκάγια και από 39 σκάγια τα δύο με τον τρόπο που σας λέω βρέθηκαν πάνω στο σώμα του θαλασσίμου σταματιστέντος, δείχνει σαφώς ότι στα μέτρα αυτά ήταν τέτοια διασφορά ούτως ώστε τα δύο κατωτέρω σκάγια δημιουργούσαν αυτές τις βλάβες. Δεν είναι δυνατόν να μιλάμε λοιπόν για πρόθεση αφαίρεση της ζωής κάτω από τις συνθήκες που έγινε αυτό που έγινε. Τώρα βέβαια υπάρχει και το άλλο που μου είπατε, γιατί τον πήρε. Ο άνθρωπος, όπως καταλαβαίνετε, είχε πανικό, τρόμο. Αντιλαμβάνεσαι ένας άνθρωπος που δεν έχει σχέση με τέτοια, που δεν είχε ποτέ καμία παραβατική συμπεριφορά. Ένας καλός οικογενειάρης 35 ετών με δύο παιδάκια και μια γυναίκα αρχαιολόγο που κοιτάει το σπίτι και την οικογένειά του. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, να δίνει ένα άνθρωπο σκοτωμένο, που το σκότωσε ο ίδιος, δεν έχει σημασία. Το αν το επεδίωκε και δεν το επεδίωκε, έτσι λειτουργήσε εν πάση περιπτώσει και τον πήρε από εκεί και τον πήγε και τον απόθεσε δίπλα στο λατομείο του Λαρσινού. Δεν είναι το θέμα απόκρυψης της πράξης και δεν είναι το θέμα αποταξής στοιχεία. Πρώτον, επέστρεψε και δεν καθάρισε το αίμα από την καρότσα του αυγή του. Δεύτερον, δεν μάζεψε τον κάλικα που ήταν κάτω στο ακίνητό του. Και τρίτον, ο θανασίμος τραυματιστής ήταν μόνος του, ήσαν 4-5 μαζί. Δεν μπορούσε να αποκριβεί η πράξη αυτή, διότι όπως καταλαβαίνετε, θα τον αναζητούσαν λύπη, δεν θα τον βρίσκανε και θα πήγαινε στην αστυνομία που είχαν ακούσει τον πυροβολισμό, διότι είναι δεδομένο. Έχει καταθέσει ο ένας από αυτούς που τον συνόδευαν, ότι άκουσαν τον πυροβολισμό και φύγαν αυτοί. Επεχείρησαν να φύγουν και αυτές ήταν οι σκιές που φαινόσαν. Που πράγμα το οποίο επιβεβαιώνει ότι είναι δεδομένο ότι θα τον έβρισκαν. Και εξάλλου δεν τον πέταξε κάπου ούτε τον έθαψε. Τον εναπόθεσε ο άνθρωπος στο λατομείο κοντά στην κατοικία του, όπου το πρωί θα πήγαιναν 200 εργάτες. Φοβήθηκε, όπως λέει ο άνθρωπος, έπαθε πανικό, τα έχασε και σκέφτηκε εκείνη την ώρα. Και πάση δώσει, λογικό είναι αυτό. Μην τυχόν βγουν έξω τα παιδιά του και η γυναίκα του και δούνε τον άνθρωπο σκοτωμένο. Κατά συνέπεια εδώ τώρα για ποια ανθρωποκτόνο πρόθεση μπορούμε να μιλάμε. Είναι αστείο να το συζητάμε δηλαδή αυτό, έτσι. Διότι ούτε οι συνθήκες δείχνουν ότι υπήρχε τέτοια πρόθεση στον δράστη, αλλά ανεξάρτητα από αυτά ούτε η προσωπικότητα του δράστη μπορεί να οδηγήσει σε τέτοιο σκεπτικό. Ήταν μια άτυχη στιγμή. Βέβαια, δυστυχώς κάποιος έχασε τη ζωή του. Αλλά δεν μπορούμε να ακούμε και αυτό που ακούσε στην τηλεόραση από τους Ρωμά, με τους οποίους εγώ έχω άριστες σχέσεις. Να λένε, καλά και τι έκανε το μεσημέρι, πήρε δύο κότες. Αντιλαμβάνεστε, πήγε να πάρει και δύο κότες, πήρε δύο κότες. Δεν λένε έκλεψε, πήρε δύο κότες. Σε δικαιούτο δηλαδή τις κότες και να τις πάρει. Αλλά τίθεται ένα ερώτημα. Όταν επιστρέφει το βράδυ, τα σκυλιά γαβγίζουν ανηλαιώς. Είναι νύχτα
κίνησε ένα σπίτι που απέχει 300 μέτρα από το κοντινότερο σπίτι, με τη γυναικούλα του και τα δύο του παιδιά. Για ελάτε στην ψυχολογία του ανθρώπου αυτού. Ήξερε αν θα μπουν στο σπίτι του. Ήξερε αν θα μπουν. Βλέπω κάθε μέρα στην τηλεόραση, λέει. Μπήκε στο σπίτι της γιαγιάς και την σιδερώσανε. Τη σιδερώναν αυτοί που μπήκαν στο σπίτι τη γιαγιά με το σίδερο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν σε τι τρόμο περιήλθε αυτός όταν τη νύχτα συνέβησαν αυτά. Κάτω από αυτές τις συνθήκες λοιπόν έγινε αυτό που έγινε. Ήταν εδώ θέμα να συζητάμε για προσωπική κράτηση αυτού του ανθρώπου. Ήταν τουλάχιστον αυτή η κρατική μου άποψη. Να προφυλαξεί αυτός με λευκό πνικομητρό που δεν είναι από τα σουγής, που έχει μια οικογένεια που εργάζεται από 18 χρονών με ασφαλιστικές εισφορές και που δεν έχει ποτέ καμία, δεν λέω αξιόπινη, έστω και παραβατική συμπεριφορά. Που δεν απασχόλησε ποτέ με αρνητική συμπεριφορά την κοινωνία στην οποία διαβιώνει την ημέρα που γεννήθηκε. Κατά συνέπεια, τι θα κάνουμε δηλαδή, θα τον επιβάλλουμε ιονή ποινή μέχρι να γίνει το δικαστήριο. Ο νόμος είναι σαφής. Οι όροι και οι προϋποθέσεις επιβολής του μέτρου της προσωρινής κράτησης είναι απολύτως συγκεκριμένοι. Ή έπρεπε να κρυθεί ο σύμβολος φυγής, ή έπρεπε να κρυθεί ότι κατά το παρελθόν ο άνθρωπος έφυγε, ήταν κρατούμενος και έφυγε, ή έπρεπε, λέει ο νόμος, να έχει τέτοια χαρακτηριστικά η πράξη που να οδηγήσει τον ανακριτή και τον εισαγγελέα στην άποψη ότι είναι επικίνδυνο να τελέσει πάλι ομοειδή πράξη. Από όλα αυτά δεν βγαίνει πουθενά. Ούτε μπορεί κανείς να πει ότι μπορεί να συναγάγει το συμπέρασμα ότι ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος με τη συγκεκριμένη προσωπικότητα ήταν επικίνδυνο να τελέσει ομοειδή πράξη. Κατά συνέπεια δεν συνέτρεχε καμία από τις προϋποθέσεις που διαγράφει ο νόμος για να επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής κράτησης. Το οποίο είναι μέτρο το οποίο θα πρέπει να επιβάλλεται με μεγάλη σύνεση, διότι είναι η μόνη περίπτωση της υπόψης που ένας δικαστής μπορεί να κλείσει έναν άνθρωπο στη φυλακή, χωρίς απόφαση του δικαστηρίου. Οι κυρίες εισαγγελέας και ανακρίτες λοιπόν αυτά αξιολόγησαν και τον άφησαν τον άνθρωπο ελεύθερο με περιοριστικούς χώρους. Είναι και το ορθόν που έπρεπε να κάνουν. Για να σας πω και κάτι άλλο εγώ. Ποια είναι η πεποίθησή μου, ακούστε ποια είναι η πεποίθησή μου. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτός να καταδικαστεί για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Προσωπικά έχω την άποψη δεν θα υπάρξει ποτέ δικαστήριο με τις συγκεκριμένες συνθήκες άνθρωπο να τον καταδικάσει για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Υπάρχουν βέβαια άλλα δικαιώματα που ενδεχομένως να σκεφτεί το δικαστήριο για θανατηφόρα σωματική βλάβη. Εκεί όμως δεν υπάρχει η πρόθεση αφαιρέσεως της ζωής του άλλου. Δεν πρόκειται αυτός ο άνθρωπος να φυλακιστεί. Μπορεί να δικαστεί για κάποιο άλλο αδίκημα, αλλά ασφαλώς λόγω των προσωπικών τους προσόντων δεν πρόκειται να του επιβληθεί ποινή που θα τον οδηγήσει στις φυλακές.